Άνοιξε η εφαρμογή του TaxisNet που υποδέχεται τις δηλώσεις για το έτος 2018. Μία σειρά από εκκρεμότητες, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στα φορολογικά έντυπα Ε3 εξαιτίας των μεταβολών που επήλθαν στην νομοθεσία, οι οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωσή τους καθώς και άλλα, έχουν αλλάξει το χρονοδιάγραμμα της υποβολής. Στο έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων 2018, οι φορολογούμενοι θα διοπιστώσουν αλλαγές. Φέτος έχουμε το εξής. Μπήκαν καινούργιοι κωδικοί, οι οποίοι πρέπει να δηλώνουμε ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης εάν φιλοξενεί και ποιον φιλοξενεί. Διότι είχαμε κάποια παρατράγουδα με τις αιτήσεις του κοινωνικού μερίσματος που εμφανίστηκαν κάποιες εμπλοκές. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και συνεννόηση, γιατί θα δηλώνω και ο υπόχρεος ποιον φιλοξένησε στο σπίτι του και αντίστοιχα αυτός που φιλοξενείται να δηλώσει από ποιον. Να υπάρχει δηλαδή ταύτιση μεταξύ των δύο. Γιατί θα έχουμε παρατράγουδα. Γιατί θα κλείνει το σύστημα και δεν μπορεί να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις. Να πούμε για τις έκδοση των ιατρικών δαπανών που δεν ισχύουν φέτος. Οι ιατρικές δαπάνες δηλαδή θα μπαίνουν με τις συνολικές δαπάνες. Δεν θα προσμετρούνται για έκδοση, επιπλέον έκδοση φόρου. Θα μπουν με τις δαπάνες τις συνολικές που κάνουμε. Μέσω, πάλι είπαμε, για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων με πιστωτική κάρτα ή με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Επιστροφές φόρου δεν θα δούμε επιστροφές φόρου, δηλαδή θα βλέπουμε μηδενικά ποσά επιστροφής φόρου, διότι παρακρατούνται. Παρακρατούνται από τους μισθωτούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς παρακρατούνται ο φόρος και έτσι ώστε στο τέλος της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή που θα γίνει, θα είναι ή μηδενικά ή ελάχιστα πιστωτικά. Δηλαδή δεν θα έχουμε φαινόμενα πιστωτικών υπολείπων, εκτός και αν υπήρχε την προηγούμενο έτος μεγάλη προκαταβολή φόρου και συμψηφίζεται με το φετινό, εκεί θα έχουμε δηλαδή κάποια ποσά καλά επιστροφής φόρου. Πετητές, εάν έχουν εισόδημα, αν έχουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση. Δεν απαγορεύεται να κάνουν δήλωση. Πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση εφόσον είναι πάνω από 18 ετών και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή μπορεί να έχουν ένα αυτοκίνητο στο όνομά τους με ένα ποσοστό ή ένα σπίτι στο όνομά τους. Ή μπορεί να έχουν και κάποιους τόκους καταθέσεων μηδαμινούς. Πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση αν είναι πάνω από 18 ετών. Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ' επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται έκπτωση φόρου, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο από 8.636 έως 9.545 ευρώ, θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2017 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών συνολικού ύψους 10% του ετήσιου εισοδήματός του πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό αν έρχεται ως 10.000 ευρώ, 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντας ποσού, εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό ατομικό του εισόδημα αν έρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ, ενώ τέλος 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντας ποσού, εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Δικαιολόγηση δαπανών μέσω πιστωτικής κάρτας έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες. Μέχρι 10.000 ευρώ είναι 10%, από 10.000 μέχρι 30.000 είναι να δικαιολογούν 15% και από εκεί και πάνω είναι 20% μέχρι 30.000 ευρώ.